μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική περιοχή λίγο έξω από την Ελασσόνα και κοντά στο στρατόπεδο όπου υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών. Παρότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις η φωτιά βρίσκεται υπό σχετικό έλεγχο, τουλάχιστον όσον αφορά στο σημείο όπου βρίσκονται τα πυρομαχικά. Επί τόπου βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγορεστός, η Αντιπεριφερειάρχης Ρένα Καραλαριώτου, ο Δήμαρχος της πόλης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων, οι οποίοι είχαν συσκέψεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δυνατόν καλύτερα η κατάσταση. Υπήρξε μια δύσκολη κατάσταση. Εκδηλώθηκε η πυρκαγιά μέσα στο στρατόπεδο. Είναι ένα στρατόπεδο όπου υπάρχουν αποθήκες υλικών πυρομαχικών. Είναι γεγονός ότι ζήσαμε δύσκολες στιγμές εδώ στο στρατόπεδο ΠΑΠ της Ελασσόνας. Η φωτιά έχει φτάσει πολύ κοντά στις αποθήκες πυρομαχικών που έχει ο στρατός. Ευτυχώς έγινε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου και όλων των εμπλεκόμενων. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση. Είναι ελεγχόμενη από όσους μας διαβεβαιώνει ο διοικητής της πυροσβεστικής, αλλά τίθεται για ακόμη μια φορά επιτακτικά πλέον το θέμα της απομάκρυσης των αποθηκών με τα πυρομαχικά που βρίσκονται εντός στρατοπέδου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης, άμεσα θα τεθεί το θέμα στην αιγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γιατί κινδυνεύει η πόλη, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά, κινδυνεύουν οι πολίτες όλες τις επαρχίες Ελασσόνας. Νωρίτερα το απόγευμα, ο Δήμαρχος είχε λάβει απόφαση για προληπτική εκένωση της πόλης. Τελικώς η απόφαση αυτή ήρθε. Φτάσουμε αυτή τη στιγμή σε εκτόνωση της πυρκαγιάς που είναι στις αποθήκες πυρομαχικών του στρατού, δίπλα από την Ελασσόνα. Περάσαμε ένα πολύ μεγάλο σοκ, γιατί πραγματικά αποφύγαμε ένα ολοκαύτωμα που θα μπορούσε να συμβεί στην πόλη. Εμείς πήραμε τα μέτρα μας, εκενώσαμε την πόλη τουλάχιστον για 3 ώρες, ζητήσαμε τους κατοίκους να απομακρυνθούν για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο, το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από την πολιτεία και από τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας να απομακρυνθούν οι ΠΑΠ που είναι δίπλα την πόλη. Σήμερα πήραμε ένα μάθημα όλοι μας. Στην περιοχή επιχειρούν 14 υδροφόρα οχήματα που προέρχονται από όλη τη Θεσσαλία με 28 πυροσβέστες, καθώς και τμήμα με 19 πεζοπόρους. Από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 2 από Αθήνα, 2 από Θεσσαλονίκη, 1 από Αγχίαλο και 1 ελικόπτερο.